Στις ανακοινώσεις της νέας επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος για τον μήνα Σεπτέμβριο προχώρησε την Τρίτη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας. Η επιδότηση θα φτάνει τα 639 ευρώ ανά μεγαβατόρα και σύμφωνα με την κυβέρνηση θα απορροφήσει το 94% της αύξησης. Συνολικά θα δοθούν 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση νοικοκυριών αλλά και επιχειρήσεων. Για τα οικιακά τιμολόγια, η επιδότηση αφορά σε όλες τις παροχές κύριες, κύριας και μη κύριας κατοικίας για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης χωρίς εισαδηματικά κριτήρια και για όλους τους παρόχους. Αφορά σε περίπου 6 εκατομμύρια οικιακές παροχές. Συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο απορροφούμε το 94% της αύξησης στα νοικοκυριά με την επιδότηση να φτάνει τα 639 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η μέση μηνιαία ενίσχυση για τους δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου ανέρχεται στα 677 ευρώ το Σεπτέμβριο, απορροφώντας σχεδόν το 100% της αύξησης. Το συνολικό ποσό της επιδότησης για τα νοικοκυριά το Σεπτέμβριο υπολογίζεται στα 748 εκατομμύρια ευρώ. Σε ό,τι αφορά την επιδότηση σε μη οικιακά τιμολόγια και σε εμπορικούς καταναλωτές, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με παροχή ισχύως μέχρι 35 κΒ, και για όλα τα αρτοπία και ζαχαροπλασία ανεξαρτήτως ισχύως παροχής, η επιδότηση ορίζεται για το Σεπτέμβριο στα 604 ευρώ ανά μεγαβατόρα, απορροφώντας το 89% της αύξησης. Το μέτρο αυτό αφορά σε 1.250.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Για το αγροτικό τιμολόγιο η επιδότηση προσδιορίζεται στα 639 ευρώ ανά μεγαβατόρα, απορροφώντας το 90% της αύξησης. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός, οι καταναλωτές θα πληρώσουν νέο τέλος στους λογαριασμούς ρεύματος. Οι καταναλωτές δηλαδή θα δώσουν ένα λεπτό του ευρώ ανά κιλοβατόρα τον μήνα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας αποθεματικός λογαριασμός που προστατεύει τους Έλληνες από μελλοντικές επώδυνες ενεργειακές κρίσεις. Ο κύριος Κρέκας ανέφερε επίσης ότι κατά τις πρώτες 41 ημέρες λειτουργίας του νέου μηχανισμού ανάκτησης των υπερεσόδων από τις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εισπράχθηκαν 1,21 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία κατευθύνθηκαν στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης για την ενίσχυση των επιδοτήσεων στους καταναλωτές.